ένα μικρό ποσοστό θεωρεί ως κέντρο-κέντρο της πόλης τον άξονα της Αριστοτέλους, από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την Ερμού επάνω, δηλαδή την πλατεία και τον πεζόδρομο της Αριστοτέλους. Το κυριότερο και μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ως κέντρο της Θεσσαλονίκης την περιοχή από Πενιζέλου, Εγνατία, κατεβαίνουμε πίσω από την Αγία Σοφιά και κλείνει στη θάλασσα, ένα περίπου τετράγωνο. Άλλο ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι το κέντρο είναι από την Ίωνος Δραγούμη μέχρι τη Χάνθ έκθεση πανεπιστήμια. Ναι. Με όριο, άνω όριο ας πούμε την Εγνατία, και ένα άλλο μικρότερο ποσοστό θεωρεί ότι το κέντρο ξεκινάει από τα δικαστήρια ας το πούμε, πιάνει το λιμάνι, κατεβαίνει παραλία, πάει Χάνθ, ανεβαίνει πάνω ως την Αγίου Δημητρίου και ξανακλίνει μετά κατεβαίνοντας προς Δωδεκανήσου. Αυτό το τελευταίο ειδικά προέρχεται, ακόμη επεξεργαζόμαστε τα αποτελέσματα, αλλά προέρχεται κυρίως από κατοίκους των περιφερειακών δήμων και όχι ούτε καν των όμορων, να το πω έτσι, αυτή η εικόνα. Αλλά αν μου επιτρέπετε, επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί το τετράγωνο που είναι από παραλία ως Εγνατία επάνω, αριστερά από Βενιζέλου και δεξιά πίσω από την Αγία Σοφιά κατεβαίνουμε κάτω. Ένα κομμάτι δηλαδή του κέντρου θεωρείται κέντρο και όχι από την Εθνική Αμήνης, ας το πούμε έτσι, μέχρι τα δικαστήρια ας πούμε ή μέχρι τη Δωδεκανήσου. Εθνική Αμήνης από τη Χάρτ πιο συγκεκριμένα αν θέλετε, ναι, μέχρι και τα δικαστήρια και ανεβαίνει επάνω και μέχρι την Αγίου Δημητρίου, αυτό το πολύ μεγάλο πολύγωνο αν μου επιτρέπετε, το αναφέρει το 24%. Ένα στους τέσσερις δηλαδή. Μπράβο. Ένα στους τέσσερις Θεσσαλονικίους θεωρούν αυτό, ναι, το μεγάλο κομμάτι, πολύ, ας πολύ το πούμε, καλά έτσι, το είπατε, κέντρο. Αλλά το 60% το περιορίζει στο περιορίζει, πιο ναι, στο εντελώς downtown που λέμε. Λοιπόν, κύριε Κοσμόπουλε, ποια είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας που κάνατε σε σχέση με τις πεπιθήσεις των Θεσσαλονικαίων για το κέντρο της πόλης? Κύριε Χατζηδημητρίου, ξέρετε πώς σας εκτιμώ εδώ και πολλά χρόνια, δεν λέμε πόσα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα κύρια σημεία που παρουσιάσαμε προχθές ήταν αρκετά. Σε τι να περιοριστώ? Να περιοριστώ ας πούμε ένας ξένος που θα έρχονταν στην πόλη. Σε μια καταγραφή τους όσο μπορείτε. Ναι, θα το παλέψω. Ναι. Ποια σημεία του κέντρου θα δείχναμε σε έναν ξένο, ναι, ας πούμε, που επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, έτσι? Τα κύρια σημεία είναι η πλατεία Αριστοτέλους, ο Λευκός Πύργος, η Καμάρα, Άνω Πόλη Κάστρα, κατά περίεργο τρόπο αναφέρθηκαν, με καλό ποσοστό. Ναι. Τώρα εμείς μιλάμε για κέντρο, αλλά εγώ δεν έχω κάνει ειδική επέμβαση στα αποτελέσματα, έχουν καταγραφεί. Επομένως, ό,τι δήλωσε ο κόσμος. Όπως ναι, τα ανέφεραν οι κάτοικοι. Μπράβο. Ναι. Ακολουθεί η Αγία Σοφία. Και μετά έρχονται Ρωτώντα, Λαγάδικα, Άγιος Δημήτριος. Μάλιστα. Αυτά είναι δηλαδή τα τοπόσημα. Τα βασικά, ναι, τα τοπόσημα. Το πρώτο. Τώρα, η έρευνα περιέλαβε μία ειδική μέθοδο επεξεργασίας των δεδομένων. Όλα αυτά τα σημεία που σας προανέφερα, που ανέφεραν οι κάτοικοι, τους έχουμε ζητήσει να τα αξιολογήσουν ως προς την ιστορική σημασία, ως προς την αρχιτεκτονική τους, ως προς τις δραστηριότητες που σχετίζονται, ως προς τη συχνότητα χρήσης και πόσο μας αρέσουν. Στο πόσο μας αρέσει έρχεται πάνω-πάνω ο Λευκός Πύργος πρώτος και καλύτερος, εντάξει, ναι, παρόλο που οι δραστηριότητες και η συχνότητα χρήσης πέφτουν κάτω. Ναι, ναι. Δεν τον επισκέπτεται όπως ο κόσμος, αλλά ξέρει, μπράβο, ότι είναι εκεί. Όπως είναι η Ακρόπολη για, ναι, τους Αθηναίους, να το πω έτσι. Ξέρει ότι είναι εκεί, έτσι, και είναι το σύμβολο, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερο, αλλά πολύ, πολύ έντονα προτεραιότητα που έχει σε συχνότητα χρήσης και δραστηριότητες, έρχεται η πλατεία Αριστοτέλους. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα μνημεία. Τώρα κανονικά βέβαια δεν θα φάω το χρόνο σας. Δηλαδή η παραλία δεν είναι δεύτερη. Εγώ θα έλεγα ότι μετά το Λευκό Πύργο θα είναι σίγουρα η παραλία. Μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μας συμπληρώσατε.
ερωτηματολόγιο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εγώ περίμενα ότι την παραλία θα τη βρούμε πιο ψηλά. Ναι. Δεν είναι στα πρώτα. Συγκεκριμένα έρχεται πέμπτη, έκτη θα έλεγα σε αναφορά. Πέμπτη, έκτη. Άρα σε αναφορά, σε αναφορά μετά το Λευκό Πύργο. Η είναι μεγάλη. Ναι. Εντάξει. Το πόσο μας αρέσει δεν είναι από τα ΤΑΠ. Δεν είναι δηλαδή επάνω σαν το Λευκό Πύργο, την πλατεία Αριστοτέλους. Ακόμα, τι να σας πω, κοιτάω τον πίνακα τώρα. Ακόμα και η Αγία Σοφιά ανεβαίνει. Η ναι. Αγία Σοφιά, όταν λέμε όχι αυτή καθ' αυτή η εκκλησία, η περιοχή με την πλατεία κτλ. Ναι. Ακόμα και η Αγία Σοφιά ανεβαίνει πιο πάνω. Αλλά ενώ περιμέναμε όντως ότι θα μας ανέβει πιο ψηλά, δεν είναι τόσο ψηλά. Μάλιστα. Πάντως αναφέρεται σαφώς η παραλία, εντάξει. Αυτό το πώς βλέπουν οι ξένοι, πώς βλέπουν τι θα δείχνανε σε έναν ξένο οι Θεσσαλονικείς, έτσι. Ναι, τι ευχαριστούνται περισσότερο ή τι ζουν περισσότερο, τι στους ίδιους κάθεται καλύτερα περισσότερο. Νούμερο ένα έρχεται ο Λευκός Πύργος, δεύτερη έρχεται η πλατεία Αριστοτέλους, η Καμάρα ακολουθεί, Άνω Πόλη Κάστρα, σας λέω πάλι τις ενστάσεις μου, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, Αγία Σοφία, Άγιος Δημήτριος, ακολουθεί η Παραλία, ναι. Πολύ σωστά, 846, ίδια με την Αγία Σοφιά η Παραλία, ακολουθεί το λιμάνι, η πλατεία Ναυαρίνου και τα Λαδάδικα Έπονται. Και μετά ακολουθούν πολλά, έκθεση και τα λοιπά. Κύριε Κοσμόπουλε, το δείγμα ήταν αρκετό, ας το πούμε έτσι, ήταν ένα δείγμα που δίνει έτσι μια αντιπροσωπευτικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Έχω να πω δύο πράγματα. Νούμερο ένα, ποτέ δεν έχουμε κάνει έρευνα, είτε τηλεφωνική είτε μέσω ίντερνετ. Πάντα είναι τυπωμένα έντυπα ερωτηματολόγια που παρουσία των φοιτητών μου, των μεταπτυχιακών μου και μου του ιδίου συμπληρώνονται από τους κατοίκους της πόλης. Νούμερο 2. Ουδέποτε χρηματοδοτηθήκαμε από κανέναν απολύτως φορέα για κοινωνική έρευνα. Αυτά τα δύο παρακαλώ σημειώστε τα, θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Νούμερο 3. Σε δύο προηγούμενες έρευνες που έχω κάνει για τη Θεσσαλονίκη και τις έχω διεκτερεώσει εγώ προσωπικά, δεν μπορούσα να συγκεντρώσω πάνω από 200-220 ερωτηματολόγια, άντε 250 στην δεκαετία του 90. Είναι πάρα πολύ χρόνος και πάρα πολύ κόπος. Επίσης, από όσα ερωτηματολόγια συγκεντρώνουμε, πάντα ξεσκαρτάρουμε αυτά τα οποία είναι συμπληρωμένα με το, αν μου επιτρέπετε να πω, αντιφάσεις και ανοησίες μέσα. Αυτά βγαίνουν στην άκρη. Βγαίνουν απ' έξω. Άρα, φυσικά. Μπράβο. Άλλος ένας σκόπος είναι να βγάλουμε αυτά τα οποία δεν θα περιληφθούν στη στατιστική επεξεργασία. Έγινε και αυτό. Και τελικά είναι πόσα μείνανε? 1028 απολύτως έγκυρα ερωτηματολόγια. Το συγκρίνω με πανελλήνιες έρευνες που λαμβάνουν χώρα και δημοσιεύονται και είτε είναι τηλεφωνικές, είτε είναι. Άρα είναι τελείως αντιπροσωπευτικό, ας το πούμε. Για το όνομα. Ναι. Δείχνει το δηλαδή όνομα. Τι πιστεύει ο κόσμος. Έχει μέσα στην έρευνα, κύριε Κοσμόπουλε, έχουν παρατηρήσεις οι πολίτες σχετικά με το κέντρο πράγματα που θα τα θέλαν ίσως αλλιώς ή κάτι που θα επιθυμούσαν κάπως διαφορετικά? Έχουν γίνει τέτοιου είδους ερωτήσεις, έχουν δοθεί τέτοιου είδους απαντήσεις? Βεβαίως και ναι, κύριε Χατζηδημητρίου. Έχουμε δύο, ας πούμε, βλέπω τώρα μπροστά μου. Το ένα είναι ο σχολιασμός των πρόσφατων παρεμβάσεων που έγιναν στο κέντρο. Ναι. Έτσι. Πώς τις βλέπει ο κόσμος αυτές? Ναι, ας πούμε για παράδειγμα την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. 34% τη θεωρούν επιτυχημένη, 28% έτσι και έτσι και 37% αποτυχημένη. Μάλιστα. Τους ποδηλατόδρομους. Ναι. 22% επιτυχημένους, 42% έτσι και έτσι και 35% αποτυχημένους. Πάμε παρακάτω. Διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων και κατάργηση των θέσεων στάθμευσης. 26% επιτυχημένες,
39% έτσι και έτσι και 33% αποτυχημένες. Και πάει λέγοντας, αλλά σαν απάντηση στην ερώτησή σας, η τελευταία ερώτηση που κάναμε στους κατοίκους, που είναι κατ' εμέ και πολύ σημαντική, είναι η ακόλουθη. Ποιες παρεμβάσεις προτείνεται να γίνουν στο κέντρο και σε ποιες περιοχές του? Όντως, έτσι, πολύ σημαντικό. Για πείτε μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νούμερο ένα και πάρα πολύ έντονο. Δημιουργία χώρων στάθμευσης, 23%. Ακολουθεί η δημιουργία χώρων πρασίνου, με 13%. Καλύτερη αστική συγκοινωνία, με 9%. Η ολοκλήρωση των έργων του μετρό, 8%. Φωτισμός δρόμων, νυχτερινός βέβαια, φωτισμός δρόμων, πλατιών και πεζοδρομίων, 7%. Αποκατάσταση των κτηρίων του κέντρου, καλύτερη καθαριότητα. Προσέξτε λίγο αυτό που θα πω τώρα. Ένα ποσοστό 5,21 ζητά τη διαπλάτηση των οδών. Ένα ποσοστό 4,26 ζητά τη βελτίωση και τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων. Είναι λίγο αντιφατικά, αλλά καταγράφηκαν όπως ακριβώς. Ένα 5% είναι κυρίως αυτοί που κινούνται με αυτοκίνητο και οι άλλοι που κινούνται με τα πόδια. Πολύ καλά, κυρίως. Πολύ καλά το είπατε. Μια τέτοια ερμηνεία μπορεί να δοθεί, ας πούμε. Μπράβο. Λιγότερα τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια. Αυτό έχει διατυπωθεί. Από ό,τι μαθαίνω, νομίζω ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια. Ακολουθούν μετά διάφορα άλλα απαγορεύσεις. Άρα, αν λέγαμε τα πρώτα που ζητάει ο κόσμος είναι να λυθούν θέματα στάθμευσης, πρασίνου. Ναι. Και γενικά ο κόσμος επικεντρώθηκε πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, ναι, κύριε Χατζηδημητρίου. Τολμώ να το πω, γιατί δυστυχώς και στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση, αλλά και στις συνεντεύξεις, παντού τονιζόταν αυτό. Το πρόβλημα δηλαδή που έχει η πόλη μας στο θέμα το κυκλοφοριακό. Συγκεκριμένα δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να δω τι αναφέρουν ακριβώς. Πάντως και η στάθμευση που λένε στην ουσία κυκλοφοριακό είναι. Και η στάθμευση που το ξεχωρίζουν δηλαδή λοιπόν, ως πρώτο. Είναι... Όταν τους ρωτούσαμε για αυτό το θέμα, στις απαντήσεις από κάτω σημείωνα στα κενά που είχαμε. Να σας πω, με τι μέσο πηγαίνετε στη δουλειά σας? Το 43% είναι με το λεωφορείο, το 25% είναι με 26% θα έλεγα με γιοταχή και τα υπόλοιπα μέσα ακολουθούν, 13% τα μηχανάκια, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα κτλ. Αλλά από κάτω συμπληρωνόντουσαν τα εξής: έντονες διαμαρτυρίες για τα ακόλουθα θέματα. Ένα, για το μποτιλιάρισμα, 39%. Για την έλλειψη χώρων στάθμευσης, 28%, για τους στενούς δρόμους, 23% και για το διπλό, τριπλό παρκάρισμα, 42%.